το σύνολο της ογκοδέστατης δικογραφίας για την υπόθεση των Ντεμπών, ώστε να την μελετήσει σε βάθος, έχει παραλάβει πλέον ο εφέτης ανακριτής. Οι έρευνες αναβαθμίζονται καθημερινά, καθώς η υπόθεση είναι πολυσύνθετη και ξεφεύγει από τις ευθύνες του σταθμάρχη και των προϊσταμένων του. Προχωρούμε στη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ο οποίος έχει το οποιοδήποτε μερίδιο ευθύνης για το σιδηροδρομικό ατύχημα των Ντεμπών. Εκπροσωπώ μία γυναίκα τραυματία και μία οικογένεια που θρηνεί ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Θα κάνουμε φίλο και φτερό την δικογραφία. Θα ενεργήσουμε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο, ούτως ώστε να φορτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα φτάσουμε την έρευνα όπου χρειαστεί, σε όλους τους υπαίτιους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί. Παράλληλα, σύντομα αναμένεται να περάσουν από το γραφείο του ανακριτή ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή οι δύο σταθμάρχες και ο επιθεωρητής. Και στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού και πλημεληματικού χαρακτήρα. Κάνανε δηλαδή ο Βασίλης, ο Μάγκας, ο άλλος έφυγε. Είναι αλήθεια, ο Μάγκας έφυγε. Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να ασκηθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα, ενώ ο εφέτης ανακριτής θα λάβει περαιτέρω στοιχεία των δικαστικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν συντάξει το πόρισμα των ερευνών τους και περιέχει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες ποινικές διώξεις και είναι κάτι στο οποίο μια κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούμε και εμείς, αναζητώντας άλλους συνυπετίους όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα νομικό, αλλά πρωτίστως είναι ζήτημα ηθικό, η ιερή υποχρέωση που έχουμε απέναντι στη μνήμη αυτών που τόσο άδικα και οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία πρόωρα χάθηκαν και απέναντι στις οικογένειές τους που βιώνουν ένα δράμα το οποίο δεν περιγράφεται με λόγια. Ανακριτικές πηγές αναφέρουν ότι οι διώξεις θα συνεχίσουν υπηρεσιακά, καθώς αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και στελέχη του ΟΣΕ, της Hellenic Train και άλλων στελεχών που έβαζαν την υπογραφή του συνήθως στα τυφλά. Επίσης, ο εφέτης ανακριτής αναμένει και το πόρισμα της Αρχής Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος, που ξεσκονίζει τις συμβάσεις της τελευταίας 15 ετίας για να διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες.